Καλημέρα σας. Βρισκόμαστε στο κλειστό κολυμπητήριο. Έχει έρθει και ο ανάδοχος που έχει πάρει το διαγωνισμό για το έργο για να συνεννοηθούμε για να ξεκινήσουν οι εργασίες της ενεργειακής αναβάθμισης του κολυμπητηρίου. Ένα έργο μεγάλο και σπουδαίο για το Δήμο Τρίπολης. Ένα έργο το οποίο εντάχθηκε σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Εμείς προχωρήσαμε τη διαδικασία της δημοπράτησης. Έχουμε υπογράψει σύμβαση με την εταιρεία του κυρίου Μιχαλίτση και θα αρχίσουν σύντομα, άμεσα, οι εργασίες, οι οποίες εργασίες περιλαμβάνουν γεωτρήσεις για γεωθερμία στον εξωτερικό χώρο και αλλαγή όλων των πάνελς και της οροφής και των πλάγιων, κουφωμάτων κλπ. Ώστε να υπάρχει αυτό που λέμε ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμπητηρίου, αφενός μεν και στην παραγωγή ενέργειας με τη γεωθερμία, ώστε να μειώσουμε τα κόστη του πετρελαίου, αλλά και στην απώλεια ενέργειας με το που θα αλλάξουν τα πάνελς και τα κουφώματα, έτσι ώστε να γίνει μέσα από αυτό το έργο ένα κολυμπητήριο που ήδη μετράει 40 χρόνια ζωής, με λειτουργία συνεχή όλα αυτά τα χρόνια, με πάρα πολλούς συμπολίτες μας, ιδίως μικρά παιδιά που κάνουν εδώ μαθήματα κολύμβηση όλα αυτά τα χρόνια, να γίνει ένα σύγχρονο κολυμπητήριο. Όπως είπαμε, οι εργασίες, ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1.700.000 ευρώ, η σύμβαση είναι περίπου 1.900.000 και το χρονοδιάγραμμα είναι περίπου ένα χρόνο για την υλοποίησή του. Όπως είπαμε, με την ολοκλήρωση των εργασιών και αφού εξετάσουμε και το θέμα των παλιών, του παλιού σκελετού, γιατί εκεί θέλει να γίνει μια δουλειά ώστε να υπάρχει ασφάλεια η απαιτούμενη, ελπίζουμε ότι η συνεργασία με τον ανάδοχο θα είναι καλή και με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί μέσα στα χρονοδιαγράμματα που υπάρχουν και να παραδοθεί στους πολίτες, όπως είπα, ένα σύγχρονο κολυμπητήριο που θα απαλλάξει μετά το τέλος της λειτουργίας του το Δήμο από ένα τεράστιο κόστος που έχει όλα αυτά τα χρόνια, που είναι περίπου 200.000 ευρώ το χρόνο σε πετρέλαιο. Θα μειωθεί σημαντικά όλο αυτό, όπως σας είπα, και με την παραγωγή ενέργειας με γεωθερμία, αλλά και τη μείωση της απώλειας ενέργειας με την αλλαγή των πάνελς. Είμαστε εδώ με στόχο, ήρθαμε εδώ σήμερα, να παραλάβουμε το κολυμπητήριο για να ξεκινήσουμε τις εργασίες. Θα κάνουμε όπως πάντα, όπως και στο έργο της Πιάνας, το καλύτερο δυνατό να γίνει ένα πολύ καλό έργο και να παραδοθεί στους κατοίκους της πόλης για πολλά χρόνια. Με την ενεργειακή αναβάθμιση η οποία γίνεται και με όλους τους νεότερους εξοπλισμούς. Πιστεύετε ότι σε 1,5 χρόνο θα είναι ολοκληρωμένο το έργο, θα το παραδώσει στη Δημοτική Αρχή? Η προσπάθειά μας, και αφού εντοπίσουμε όλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και σε συνεργασία εδώ με την Αρχή, τη Δημοτική Αρχή, θα προσπαθήσουμε το συντοτέλεσμα δυνατό να παραδώσουμε το έργο. Θα είναι... εδώ το κτίριο, δεν το θυμάμαι ακριβώς τώρα στη μελέτη πώς το γράφει, αναβαθμίζεται σοβαρά με την αλλαγή των πάνελ απάνω, με τη γεωθερμία την οποία έχει και ίσως με μια πρόταση την οποία θα την κάνω και εδώ, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει και πάνελ για ακόμα μεγαλύτερη απόδοση στην ενέργεια. Δεν ξέρω, πιστεύω πολύ σύντομα να δείτε να ξεκινάει το έργο και να προχωράει με γοργούς ρυθμούς για να παραδοθεί στο λαό της πόλης. Θεωρώ ότι η σημερινή μέρα είναι μια μέρα πολύ όμορφη για την πόλη μας, διότι μετά από 40 χρόνια γίνεται, όπως είπε και ο Δήμαρχος, γίνεται μια αναβάθμιση του κολυμπητηρίου. Το οποίο κολυμπητήριο σε όλη την Πελοπόννησο ήταν στολίδι, γιατί λειτουργούσαμε όλο το χρόνο, με την άποψη ότι άλλα κολυμπητήρια δεν λειτουργούσαν για λόγους οικονομικούς. Εγώ θα ήθελα να ζητήσω ένα συγγνώμη στα παιδιά τα οποία κάνουν άθληση στο κολυμπητήριο και κυρίως στα παιδιά που δίνουν και πανελλήνιες, με την έννοια ότι πρέπει να κάνουν προπονήσεις και θα ταλαιπωρηθούν. Να ζητήσουμε ένα συγγνώμη, γιατί έχουμε καθήκον και πρέπει να το κάνουμε, ένα συγγνώμη σε αυτά τα παιδιά. Και ελπίζω ότι στην πορεία θα απολαύσουν σαν ανταποδοτικό θα είναι με ανταπόδοση να πάρουν ένα κολυμπητήριο στην πόλη μας που να έρχονται να αθλούνται. Εγώ τη μόνη ευχή που θα κάνω, δεν θα επαναλάβω αυτά που είπε ο Δήμαρχος, θα κάνω να προχωρήσει το έργο στα χρονικά διαστήματα που έχει δοθεί
η μελέτη για να γίνει και να μην υπάρχουν παρατάσεις. Αυτό τι σημαίνει, επειδή είχα κάνει και στη τεχνική υπηρεσία, από ό,τι γνωρίζετε, συνήθως όταν γίνεται ένα έργο, γίνονται και κάποιες παρατάσεις που αυτά προχωράνε πολύ μακριά. Η ευχή μου θα είναι να τελειώσουμε γρήγορα και να δώσουμε στον κόσμο το κολυμβητήριο. Πιστεύω ότι η εταιρεία συγκεκριμένη, από ό,τι έχουμε υπόψη μας, είναι μια καλή εταιρεία και ελπίζουμε ότι και αυτή θα κατανοήσει το πρόβλημα των νέων της πόλης μας και γενικότερα των αθλούμενων και θα προχωρήσει να κάνει γρήγορα το έργο. Αυτό έχω να πω και πάλι ένα συγγνώμη στα παιδιά που ταλαιπωρούμε και κυρίως αυτά που πάνε για Πανελλήνιες.